Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λογικά τώρα με ακούτε. Λογικά όλα τώρα είναι εντάξει. Μπορεί να είμαστε αστρολόγοι, μπορεί να γνωρίζουμε και εμείς τα του ανάδρομου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμάς θα μας αφήσει ανεπηρέαστους. Οπότε, εντάξει, νομίζω τώρα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Γράψτε μου όμως κι εσείς καλού κακού αν με ακούτε, αν είναι να το ξαναδοκιμάσουμε. Λοιπόν, με ακούτε? Αχ, τι καλά, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ναι, έλεγα και πριν και όσο δηλαδή προσπαθούσα να επιδιορθώσω το σύστημα εδώ, ότι μπορεί να είμαστε αστρολόγοι, μπορεί να γνωρίζουμε τα του ανάδρομου και τι φέρνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμάς θα μας αφήσει ανεπηρέαστους εκ των πραγμάτων. Οπότε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Εκπομπή εν μέσω ανάδρομου, εφόσον έχουμε βγει και με ακούτε, όλα καλά θα πάνε. Θα το παλέψουμε. Πώς είστε, εσάς σας έχει επηρεάσει ο ανάδρομος? Είχατε έτσι κάποιο σκηνικό, κάτι που να έγινε? Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις 5 Φλεβάρι, ωστόσο, γεγονότα συμβαίνουν σε όλους μας με διαφορετικό τρόπο στον καθένα, άλλος πιο πολύ, άλλος πιο λίγο. Ελπίζω να μην έχετε έτσι κάτι που δεν παλεύετε, γιατί σε γενικές γραμμές οι παρενέργειες που φέρνει ο ανάδρομος είναι λιγάκι πιο πολύ, πώς θα το πω, τεχνικής ή πρακτικής φύσης και μας εκνευρίζει περισσότερο. Τώρα εντάξει, στον καθένα διαφορετικά. Εσείς λοιπόν είμαστε εδώ απόψε. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε τα της Πανσελίνου που έρχεται τώρα μεθαύριο, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στην Αστροπαιδεία, από το Astro Team δηλαδή και την Αστροπαιδεία, να σας ενημερώσουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τα μαθήματα με το νέο τμήμα που θα λέγεται Sirius. Αυτό το τμήμα θα ξεκινήσει Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, θα λειτουργεί κάθε Σάββατο 3.30 με 7.30. Και μπορείτε να επικοινωνείτε με τη σχολή για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας. Ωστόσο, εμείς, λόγω ανάδρομου, δεν κάνουμε εγγραφές μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου. Απλώς μπορείτε να μπείτε στο μάθημα στις 5 και να κάνετε την εγγραφή σας από εκεί και μετά. Απλώς έτσι να γνωρίσετε σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να ξεκινήσετε μαθήματα αστρολογίας και να σας έχουμε στην ομάδα μας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τώρα την Πανσέλινο. Ακούσαμε τη Βάσια την προηγούμενη Δευτέρα που είπε για την Πανσέλινο, έτσι, με το δικό της μοναδικό τρόπο. Θα δούμε και εμείς λιγάκι έτσι, ένα φρεσκάρισμα, παραμονές της Πανσελίνου, οπότε να είμαστε και προετοιμασμένοι για αυτό. Τώρα Πανσέλινος, δύσκολη Πανσέλινος, εν μέσω ανάδρομου Ερμή, μαζί και με την αλλαγή των δεσμών της Σελήνης που θα γίνουν μια μέρα μετά την Πανσέλινο στις 19, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι έρχεται έτσι και μια πολύ άνετη εβδομάδα σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, είμαστε εδώ να τα δούμε, να τα ξέρουμε εκ των προτέρων, να τα μελετήσουμε και να κάνουμε τα κομμάτια μας που λέμε, ώστε να μας επηρεάσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε επίγνωση για αυτά που συμβαίνουν, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Τώρα, εντάξει, πολλές φορές τυχαίνει, είτε γνωρίζουμε πολύ είτε λίγο από αστρολογία, να έχουμε λιγάκι αυτή την λεγόμενη γκρίνια του γιατί είναι έτσι πάλι και γιατί πάλι ζώρικα, γιατί έτσι θα εξελιχθούμε. Δεν υπάρχει γιατί. Από τη στιγμή που συμβαίνει, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, το όποιο θέμα προκύπτει, παρά να μπαίνουμε σε μια διαδικασία μιζέριας ότι τι έχει συμβεί, ας πούμε, σε μένα και γιατί μου πάνε όλα στραβά και τα σχετικά. Τουλάχιστον εμείς αυτή την αντιμετώπιση έχουμε. Λοιπόν, να δω λιγάκι τα μηνύματά σας. Βλέπω με ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα Μέρη, καλησπέρα Βίκη. Ωραία. Υδροχός μου, οροσκόπο Ταύρο, λέει Χριστίνα. Ναι, εντάξει, είστε και εσείς στο μάτι του κυκλώνα. Τώρα τι να λέμε. Αναποδιές. Αναποδιές κυρίως. Εντάξει, όλα θα στρώσουν, όλα με το χρόνο τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε την Πανσέλινο. Είπαμε ότι η Πανσέλινος γίνεται 18 Ιανουαρίου. Ώρα 1:48 το βράδυ, ακριβίας τώρα να λέμε ότι γίνεται Πανσέλινος, 1:48, γίνεται στον άξονα καρκίνου εγώκερου και εκ πρώτης όψεως μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ένα κοινό θέμα όλων θα είναι η αντίθεση μεταξύ
οικογενειακών και επαγγελματικών ζητημάτων ή αλλιώς η αντίθεση απέναντι στο πώς νιώθω και στο πώς πρέπει να είμαι και να φαίνομαι στους άλλους. Αυτό είναι καθολικό ανεξαρτήτως ζωδίου και οροσκόπου. Είναι μια, σαν να λέμε, γενική ενέργεια της Πανσελίνου που με κάποιο τρόπο θα μας προβληματίσει όλους πάνω σε αυτόν τον άξονα, στα θέματα δηλαδή που διαπραγματεύεται ο καρκίνος και ο εγώκερος. Από εκεί και πέρα τώρα, στον καθένα προσωπικά, θα επηρεάσει και σε διαφορετικό σημείο και θα φωτίσει άλλο σημείο του οροσκοπίου, όπως και θα δούμε αναλυτικά παρακάτω. Η συγκεκριμένη Πανσέληνος έχει τη συμμετοχή του Πλούτωνα, γεγονός που την κάνει ιδιαίτερα δύσκολη. Γι' αυτό και είπαμε εξ αρχής ότι είναι μια δύσκολη Πανσέληνος. Κάθε Πανσέληνος έτσι φέρνει μια μορφή σε αναστάτωση, με την έννοια ότι φωτίζονται έτσι περιοχές στο οροσκόπιο του καθενός που αυτό μπορεί να φέρει μια ταραχή, με την έννοια ότι δεν γνωρίζαμε κάτι και τώρα έρχεται μπροστά στα μάτια μας. Μπορεί να φέρει ένταση, μπορεί να φέρει μια σύγκρουση γενικότερα σε διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και γενικότερα. Κάπως σαν να μην, σαν να μην το αντέχουμε με κάποια, από κάποια έννοια, ας πούμε, και μετά. Εν πάση περιπτώσει, όμως, η συγκεκριμένη με τον Πλούτωνα την κάνει ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Δηλαδή, θα έχουμε αποκαλύψεις, θα μάθουμε πράγματα που θα μας σοκάρουν. Αυτό θα φέρει μια κρίση. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να πούμε ότι ό,τι μέχρι τώρα ήταν κρυφό, με κάποιο τρόπο θα βγει στην επιφάνεια. Όταν έχουμε τόσο στενή σύνδεση του Πλούτωνα με την Πανσέληνο, δεν μπορεί να είναι απλώς μια ουδέτερη Πανσέληνος. Ίσως σε κάποια ζώδια να μην είναι έκδηλα τα φαινόμενα, αλλά να είναι πιο ψυχολογική η διάσταση των όσων συμβαίνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως ο παρορμητικός σταυρός, δηλαδή κρυή, ζυγή, καρκίνοι και εγώκεροι, είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν και φανερά γεγονότα με κάποιο τρόπο, αν ήδη δεν τους έχουν έρθει, έτσι, αν ήδη δεν έχουν το προήμιο, ας πούμε, της Πανσελίνου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσουμε ότι επηρεάζονται ιδιαίτερα και ορισμένες ημερομηνίες, δηλαδή κρύοι που έχουν γεννηθεί 15, 16, 17, 18 Απριλίου, καρκίνοι που έχουν γεννηθεί 18, 19, 20, 21 Ιουλίου, ζυγοί που έχουν γεννηθεί 19, 20, 21 Οκτωβρίου και εγώκεροι που έχουν γεννηθεί 16, 17 και 18 Ιανουαρίου. Αυτή είναι και η άμεσα επηρεαζόμενη, με έμφαση προς τις τελευταίες ημερομηνίες, έτσι, αυτές που είπα προς το τέλος του κάθε ζωδίου, δηλαδή 18 Απριλίου για τους κρυούς, 21 Ιουλίου για τους καρκίνους, 22 Οκτωβρίου για τους ζυγούς και 18 Ιανουαρίου για τους εγώκερους. Χωρίς να σημαίνει ότι και οι άλλοι δεν επηρεάζονται με τον Α ή Β τρόπο. Λοιπόν, οπότε, πάμε να δούμε σιγά σιγά το κάθε ζώδιο και πώς αυτό επηρεάζεται, τι θα φέρει στον καθένα. Σε κάθε περίπτωση λέμε όμως πάλι ότι εμείς θα λειτουργήσουμε με ψυχραιμία και με επίγνωση, θα ξέρουμε τι θα συμβεί, θα έχουμε μία εικόνα και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε το πώς θα πράξουμε. Η αλήθεια είναι ότι με τις Πανσελίνους είναι λίγο δύσκολο να συγκρατήσουμε τα συναισθήματά μας, έτσι. Είναι σαν ένα ορμητικό κύμα που μας παρασύρει και κάπως μας δυσκολεύει να δράσουμε ψύχρεμα. Από τη στιγμή που θα το ξέρουμε εκ των προτέρων, είναι στο χέρι μας να το ρυθμίσουμε αναλόγως. Οπότε πάμε να δούμε τους κρυούς. Λοιπόν, οι κρυοί φαίνεται ότι έχετε την Πανσέληνο πάνω σας, με μια δύσκολη όψη, έτσι, που όσοι ξέρετε λέγεται τετράγωνο. Είστε από τους άμεσα επηρεαζόμενους και είστε εσείς που θα έχετε αποκαλύψεις και κρίσεις σε οικογενειακά ζητήματα πρωτίστως. Σε ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, κάποιο γονέα, ίσως κάποιο ακίνητο ή ακόμη και γενικότερα με την ευρύτερη οικογενειακή, έτσι, έννοια, στην ευρύτερη οικογένεια με κάποιο τρόπο. Σίγουρα θα επηρεαστεί ο συναισθηματισμός σας, το πώς νιώθετε και δεν θα το περάσετε έτσι και πολύ εύκολα όλο αυτό, γιατί από τη μία θα σας τραβάει το πρέπει της οικογένειας ή το θέλω της οικογένειας και από την άλλη το πρέπει το δικό σας που έχει να κάνει με την καριέρα σας, με τη δουλειά σας, με άλλες υποχρεώσεις που έχετε και ίσως αναγκαστείτε να τις αφήσετε πίσω για λιγάκι προκειμένου να αφιερώσετε χρόνο στην οικογένειά σας και να συμβάλλετε με τον τρόπο σας ή να σας απασχολήσει επειδή πραγματικά έχει προκύψει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος. Οπότε κρατάμε ότι
κυρίως το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό το οποίο θα σας, στο οποίο θα γίνουν οι αλλαγές και οι αποκαλύψεις. Μάλλον, αποκαλύψεις θα έχετε σίγουρα, το αν θα αλλάξει αυτό το σκηνικό ή όχι, είναι στο δικό σας χέρι και εξαρτάται και από το οροσκόπιό σας φυσικά. Και σε κάθε περίπτωση θα το βιώσετε με κρίση όλο αυτό. Γενικότερα οι λέξεις κλειδιά σε αυτή την πανσέλινο είναι αποκάλυψη, κρίση και απώλεια. Στον καθένα στον τομέα του οροσκοπίου που θα πούμε. Οπότε για τους κρύους και ειδικά για τις ημερομηνίες που προαναφέραμε, χρειάζεται λιγάκι να είστε πιο προσεκτικοί και πιο ψύχρεμοι σε αυτά που μπορεί να σας έρθουν. Τώρα υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχετε εσείς έτσι κάποιες κρυφές δραστηριότητες, οι οποίες να αποκαλυφθούν στην οικογένεια και να σας φέρουν αντιμέτωπους με την οικογένειά σας. Είναι και αυτό μέσα στο, είναι μέσα στο πλάνο. Μετά είναι θέμα οροσκοπίου, δηλαδή το πού θα κοιμαθεί και το τι ακριβώς θα γίνει με περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς δίνουμε το γενικό κλίμα για να έχετε υπόψη σας και να πράξετε αναλόγως. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ταύρους. Το καλό με τους Ταύρους είναι ότι η συγκεκριμένη έτσι, πανσέλινος δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνεται σε έναν τομέα του οροσκοπίου που θα σας δυναμητήσει περαιτέρω σε σχέση με το ότι έχετε πιεστεί ήδη αρκετά και βρίσκεστε σε μια δύσκολη φάση γενικότερα. Αφορά τον τομέα του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με τα αδέλφια, κυρίως αυτά, και με τις σπουδές σας. Αυτός είναι ο άξονας στον οποίο η πανσέλινος θα επιδράσει. Όσον αφορά λοιπόν τα αδέλφια σας, ίσως έχετε κάποιες αποκαλύψεις σε σχέση με αυτά, ίσως αποκαλυφθούν πράγματα που εσείς κρατούσατε κρυφά από τα αδέλφια σας ή τους συγγενείς σας σε ευρύτερο πλαίσιο, ξαδέρφια ας πούμε και τα σχετικά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις σας και στο τι λέτε και στο πώς το λέτε. Έχουμε που έχουμε τον ανάδρομο, δηλαδή και λίγο έτσι μας τα μπερδεύει τα πράγματα και τα ανακατεύει. Με τη συγκεκριμένη πανσέλινο, ίσως και εσείς αφελά σας να αποκαλύψετε κάποια πράγματα, να μιλήσετε με τρόπο που δεν περιμένετε και να δημιουργήσετε κρίσεις σε σχέση με τα αδέλφια ή τα εξαδέλφια σας και γενικότερα να δημιουργηθεί έτσι ένα πολύ δύσκολο κλίμα. Είχε πει πολύ ωραία η Βάσια στο live της ότι είναι δραματική η πανσέλινος, ειδικά δηλαδή όσοι επηρεάζονται αρκετά έντονα, θα έχουν την τάση κάπως να λειτουργήσουν δραματικά. Είτε αυτό όντως το δικαιολογούν οι συνθήκες, είτε όχι. Όπως και να έχει, η συμμετοχή του πλούτου, να το ξαναλέμε, είναι κάτι ιδιαιτέρως δύσκολο, γιατί σαν πλανήτης ο πλούτονας έχει την τάση να διαλύει και να ξαναδομεί από το μηδέν. Και με τρόπο πολλές φορές που αυτό δεν είναι ομαλός ή δεν είναι αναμενόμενος. Δεν έχει το σοκ απαραίτητα του ουρανού. Ο πλούτονας όμως ζητάει την αλήθεια. Οπότε ένα κλειδί ανεξαρτήτως του ζωδίου ή του οροσκόπου σας είναι κινηθείτε με γνώμονα την αλήθεια και όχι με γνώμονα τις μισές αλήθειες ή κάποιες ενδιάμεσες καταστάσεις. Ο πλούτονας είναι απόλυτος. Οπότε ίσως χρειαστεί να μιλήσετε και απόλυτα οι Ταύροι. Ίσως χρειαστεί να πείτε τα πράγματα όπως είναι, όσο και αν αυτά μπορεί να πονάνε. Και από την άλλη να προσπαθήσετε ή τουλάχιστον έχετε υπόψη σας ότι θα με κάποιο τρόπο όλη αυτή η αναστάτωση, γιατί θα γίνει αναστάτωση και σε νοητικό επίπεδο από τη στιγμή που αφορά το λεγόμενο τρίτο οίκο σας όσοι γνωρίζετε από αστρολογία, και σαν άμεσο αντίκτυπο θα έχει και τις σπουδές σας ή ας πούμε τη σχέση σας με το εξωτερικό ή αν έχετε κάποιες επαφές με άτομα από το εξωτερικό που ίσως να μην σας επιτρέψει να λειτουργήσετε με τον τρόπο που θα θέλατε λόγω όλης αυτής της κατάστασης. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Η Χριστίνα λέει αν η πανσέλινος πέφτει πάνω στον ουρανό μας. Έχει να κάνει με το πού βρίσκεται ο ουρανός στο χάρτη, έτσι, αλλά γενικότερα δίνουμε σημασία όταν πέφτει σε πλανήτες όπως είναι ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Άρης, δηλαδή οι προσωπικοί πλανήτες οι λεγόμενοι. Όταν πέφτει σε κοσμικούς πλανήτες, δηλαδή από τον Δία και πέρα, Δία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτονα, εκεί διαφοροποιείται κάπως η κατάσταση, γιατί σκεφτείτε ότι τον ουρανό σας δεν τον είχατε μόνο εσείς στο χάρτη σας σε αυτές τις μοίρες, τον έχουν οι άνθρωποι που γεννηθήκαν στη γενιά σας, ενδεχομένως και ένα χρόνο μετά με τις αναδρομές, ας πούμε, του ουρανού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους διδύμους.
Εν τω μεταξύ, ναι, λέμε για διδήμους τώρα και σκέφτομαι ότι την αλλαγή των δεσμών της Σελήνης και το ουφ που θα πείτε οι δίδυμοι, το ξώτες, η παρθενική ηχθείς από τις 19 και μετά. Δεδομένου ότι εδώ και 1,5 χρόνο οι δεσμοί της Σελήνης βρισκόντουσαν στον άξονά σας, κυρίως για τους δίδυμους και τους τοξότες, αλλά και η παρθένη και η ηχθείς ήταν άμεσα επηρεαζόμενη, που σημαίνει ότι είχατε έτσι βαριάς καρμικής φύσεως γεγονότα και ανάλογος που έπεφτε στο οροσκόπιό σας δημιουργούσε έντονα ζητήματα. Τώρα θα ξελαφρώσετε λιγάκι, θα μπει βέβαια στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, που αυτό για το σταθερό σταυρό δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Ωστόσο, όπως είπαμε και στην αρχή, κάποια πράγματα χρειάζεται να συμβούν. Και στο χέρι μας είναι το πώς θα τα διαχειριστούμε και τι θα κάνουμε με αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τους διδύμους. Οι δίδυμοι, φαίνεται ότι έχετε κρίσεις με τα χρήματά σας εν ώψη της Πανσελίνου και μάλιστα τα χρήματα τα οποία δουλεύετε, έτσι, όχι έτοιμα. Σε κάθε περίπτωση θα μπείτε σε μια διαδικασία ίσως να ανησυχήσετε για τα χρήματα τα οποία έχετε, τα οποία προέρχονται από την εργασία σας ή ενδεχομένως να συνειδητοποιήσετε ότι δεν σας καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. Ελπίζω να μην συνδεθεί με γεγονότα όπως ας πούμε με μειώσεις στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι και αυτό στην γκάμα των γεγονότων που μπορούν να συμβούν. Φυσικά είπαμε ότι οτιδήποτε λέμε εδώ είναι σε εθνικό επίπεδο και ότι για το κατά πόσο θα γίνει ή όχι με αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να συνηγορούν και άλλοι παράγοντες στο προσωπικό οροσκόπιο του καθενός. Άρα να μην πανικοβαλόμαστε, εμείς απλώς λέμε την γκάμα των γεγονότων που μπορούν να συμβούν. Οπότε οι δίδυμοι φαίνεται ότι θα έχετε κρίσεις σε οικονομικά ζητήματα, κρίσεις που προέρχονται από τα χρήματα που λαμβάνετε από την εργασία σας και ενδεχομένως να χρειαστεί να αναζητήσετε και πηγές έτοιμου χρήματος ή να αξιοποιήσετε κάποια χρήματα που μπορεί να έχετε στην άκρη ή οτιδήποτε άλλο και να τα χάσετε εντός εισαγωγικών, γιατί σας έχουν έρθει έτσι τα πράγματα που δεν σας καλύπτουν τα χρήματα της εργασίας σας. Οπότε χρειάζεται να έχετε υπόψη σας και αυτό. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα αξιών, εσωτερικών αξιών, άλλων αξιών. Η συγκεκριμένη πανσέλινος ίσως σας κάνει να αναρωτηθείτε κατά πόσο αξία παίρνετε από την εργασία σας ή κατά πόσο η εργασία σας που σας χρηματοδοτεί συμβαδίζει με τις αξίες σας. Και αυτό θα έχει και τις ανάλογες προεκτάσεις στο τι θα κάνετε από εδώ και πέρα με αυτό το κομμάτι, έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως το φόντο είναι οικονομικό για τους διδύμους σε σχέση με αυτή την πανσέλινο. Και από εκεί και πέρα ο καθένας το βλέπει και αναλόγως με το προσωπικό του οροσκόπιο. Πάμε να δούμε τους καρκίνους, που αυτοί και αν είναι πρωταγωνιστές στην εν λόγω πανσέλινο. Δύσκολα βέβαια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, καρκίνοι, υπενθυμίσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που είπαμε ότι επηρεάζονται άμεσα από αυτή την πανσέλινο. Είναι γεννημένοι 18, 19, 20 και 21 Ιουλίου. Εσείς λοιπόν θα έχετε ακόμα πιο έντονα γεγονότα, καθώς είναι πάνω κάτω στις μοίρες του ήλιου σας, που είναι αρκετά σημαντικό στο οροσκόπιο και όσοι γνωρίζετε από αστρολογία γνωρίζετε και γιατί το λέμε αυτό. Οπότε, οι καρκίνοι φαίνεται να περνάτε προσωπικές κρίσεις, κρίσεις σε σχέση με το άμεσο περιβάλλον σας. Δεν μπορούν βέβαια να επηρεαστούν και οι προσωπικές σας σχέσεις, έτσι. Για τους καρκίνους, επειδή ακριβώς συμβαίνει στον άξονα 1-7, όπως λέμε στην αστρολογία, δηλαδή έχει να κάνει με τον εαυτό μας και με τις σχέσεις με το σημαντικό άλλο, συνήθως με τον σύντροφο ή με κάποιο συνεργάτη εν προκειμένου, θα κλονιστεί όλο αυτό το οικοδόμημα ή, εν πάση περιπτώσει, θα φτάσετε σε ένα σημείο να αναθεωρήσετε και να δείτε πλευρές που ίσως μέχρι τώρα δεν τις βλέπατε. Η συμμετοχή του Πλούτων όμως είναι αυτή που κάνει τα πράγματα λιγάκι πιο έντονα και επειδή έχετε έτσι ένα ίδιον των καρκίνων να αντιδρούν και υπερβολικά συναισθηματικά σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως αυτό σας ταράξει λίγο παραπάνω με την Πανσέλινο. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι αν το υπόλοιπο οροσκόπιό σας δεν συνηγορεί σε αυτή την κατεύθυνση, θα είναι απλώς, πώς να το πω, θα είναι κάποιες μέρες που ίσως έτσι κάνετε λίγο πιο σκοτεινές σκέψεις. Όχι όμως απαραίτητα ότι
θα έχει και γεγονός. Τώρα, αν ανήκετε στις ημερομηνίες που είπαμε πριν, θα γνωρίζετε ήδη και θα βιώνετε ήδη κρίσεις σε σχέση με τις προσωπικές σας σχέσεις και τις επαγγελματικές. Οπότε και αυτό ίσως έρθει και αναζωπηρώσει λιγάκι ένα κλίμα που έχει δημιουργηθεί ήδη. Το ερώτημα τώρα εδώ της Πανσελίνου είναι κατά πόσο οι ανάγκες μου καλύπτονται και ταυτόχρονα δεν επηρεάζεται επηρεάζεται ή δεν επηρεάζεται η κοινωνική μου εικόνα, η καριέρα μου, δηλαδή κατά πόσο αυτοί οι δύο τομείς είναι σε ισορροπία. Που ούτως ή άλλως είναι ζητούμενο του καρκίνου και του εγώκερου που γίνεται η πανσέλινος. Σε εσάς όμως αυτό έρχεται και κουμπώνει με τις προσωπικές σας σχέσεις και με το πώς στέκεστε εσείς σαν αυτή υπαρκτή οντότητα και πώς στέκεστε ως ζευγάρι, ως σύνολο, αναλόγως τώρα και σε τι... Με συγχωρείτε, σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Λοιπόν, οπότε τα ζυγίζετε όλα αυτά, τα σκέφτεστε και εντάξει, από εκεί και πέρα έχετε περάσει και χειρότερα η καρκίνη, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν μπορείτε να παλέψετε. Τώρα, αν βρίσκεστε σε εκείνες τις ημερομηνίες, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι για τους καρκίνους υπάρχει και ο Δίας του Συχθείς που διευκολύνει τα πράγματα, κάνει πιο ομαλές τις καταστάσεις. Και σίγουρα δεν θέλετε να το είχατε βιώσει όλο αυτό χωρίς το Δία, έτσι. Ή τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και ο Κρόνος σε δύσκολη γωνία με το ζώδιο ή τον οροσκόπο σας. Οπότε νομίζω τώρα ότι εντάξει, είναι απλώς μία φάση που θα περάσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Λέοντες. Οι Λέοντες τώρα. Οι Λέοντες, κάτι κάνετε στα κρυφά. Ήρθε η ώρα να βγουν τα άπλητά σας στη φόρα. Κάπως έτσι φαίνεται. Αφορά ένα τομέα του οροσκοπίου που έχει να κάνει με το... πώς το πω, με το υποσυνείδητό σας. Έχει να κάνει με πράγματα τα οποία δεν φανερώνεται. Έχει να κάνει με τους φόβους σας. Έχει να κάνει γενικότερα με πιο πνευματικές διαστάσεις αν ασχολείστε ή αν έχετε τέτοιου είδους ενδιαφέροντα και η Πανσέλινος εκεί έρχεται να κάνει σύζευξη μεταξύ του πώς πραγματικά είστε, δηλαδή όταν δεν είναι κανένας μαζί σας, όταν είστε μόνοι σας και αντίστοιχα του πώς λειτουργείτε απέναντι στους άλλους σε διεκπεριωτικό επίπεδο. Για να το κάνουμε λιγάκι πιο απλό, έρχεται μία κρίση η οποία σας λέει ότι αλλιώς είμαι στους έξω και αλλιώς είμαι μόνη μου, αλλιώς είμαι μόνος μου. Αλλιώς τα σκέφτομαι τα πράγματα και ενδεχομένως τα κρύβω για να διεκπαιρεώσω καθημερινές υποχρεώσεις, για να τα βγάλω πέρα στη δουλειά, για να φορτωθώ ή να μην φορτωθώ προβλήματα τα οποία είναι των άλλων και δεν με αφορούν, με αποτέλεσμα η όποια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να σας οδηγεί να κάνετε κρυφά πράγματα. Για να εξισορροπήσετε, για να μην δημιουργήσετε εντάσεις. Οι λόγοι μπορεί να ποικίλουν στον καθένα και έχουν να κάνουν φυσικά και με το οροσκόπιό σας. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται σαν να αποκαλύπτονται πράγματα τα οποία δεν περιμένατε και αυτό θα σας φέρει σε μια κρίση, ίσως σας φέρει και αντιμέτωπος με βαθύτερους φόβους που δεν γνωρίζετε ότι έχετε. Ίσως σας οδηγήσει ακόμα και στο να συμπεράνετε ότι για να είστε αυτό σας πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα κομμάτι σας που να κρατιέται κρυφό. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορεί να βγει και πρακτικά με θέματα στην εργασία ή θέματα στην εργασία να σας δημιουργήσουν μια κρίση, να σας ξυπνήσουν φόβους σας και χρειάζεται και λίγο προσοχή στο κομμάτι της υγείας εδώ με την έννοια ότι συνδέεται η υγεία γενικότερα με την ψυχική υγεία ή να το θέσω αλλιώς η καθημερινότητα και η εξαντλητική ρυθμή που έχετε τον τελευταίο καιρό με το κατά πόσο έχετε επιβαρύνει την ψυχική σας υγεία που και αυτή θέλει τη φροντίδα της. Οπότε αυτό που συστήνεται στην προκειμένη περίπτωση είναι να οδηγηθείτε σε δραστηριότητες που είναι μεν λιγάκι πιο μοναχικές, πιο απομονωμένες αλλά σας δίνουν τη δυνατότητα να ανακάμψετε από όλη αυτή την πίεση που έχετε βιώσει με τον α ή β τρόπο. Ο καθένας ξεχωριστά, λόγω Κρόνου, λόγω Ουρανού, αυτά που λέμε συνήθως δηλαδή, τις δυσκολίες που περνάτε οι περισσότεροι Λέοντες.
Από εκεί και πέρα τώρα χρειάζεται φροντίδα. Αυτό θα πούμε μόνο. Χρειάζεται φροντίδα του εαυτού σας και να σεβαστείτε λιγάκι τα όρια σας και να μην εξωθείστε σε καταστάσεις που νομίζετε ότι μπορείτε να τα απεξέλθετε στα πάντα, ενώ αυτό δεν γίνεται. Εντάξει, είπαμε, είστε λιοντάρια, είστε δυναμικοί. Μπορείτε να τα καταφέρετε περισσότερο από οποιοδήποτε ζώδιο, έτσι, με εξαίρεση ίσως τον κρυό, σε επίπεδο φυσικών αντοχών. Ωστόσο, δεν σημαίνει αυτό ότι μπορείτε να το παρακάνετε και βέβαια με τον Κρόνο και με τον Ουρανό έχουμε εξασθενήσει και τα δικά σας τα αποθέματα, έτσι. Οπότε δίνουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία, στην ψυχική υγεία, στη διατροφή, στην άσκηση, σε όλα αυτά που μας κρατάνε σε μια ισορροπία με το φυσικό μας σώμα, ενώ παράλληλα φροντίζουμε να ξεφορτωθούμε πραγματα που λειτουργούν επιβαρυντικά στην ψυχή μας. Είναι τα ζητήματα δηλαδή, σαν να λέμε, του Παρθένου και του Ιχθύ με κάποιο τρόπο, έτσι. Ότι καλές υποχρεώσεις, καλά όλα τα διεκπαιρεωτικής φύσης ζητήματα, χρειάζεται όμως να υπάρχει και ψυχική ηρεμία. Οπότε κρατάτε αυτό και αναλόγως πορεύεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τους Παρθένους. Οι Παρθένοι τώρα. Η Πανσέλινος φαίνεται να γίνεται στον τομέα του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με τις ομάδες, με τους φίλους, με γενικότερα τους στόχους σας και φαίνεται να περνάτε μια κάποια κρίση σε σχέση με αυτά. Δηλαδή είτε θα περάσουν κρίση οι στόχοι σας, είτε θα έχετε ορισμένες αποκαλύψεις που θα κλονίσουν τους στόχους σας, είτε από κάποιους φίλους να γίνουν αποκαλύψεις που δεν περιμένατε, πράγματα τα οποία θεωρούσατε αδιανόητα και ξαφνικά να έρθουν μπροστά σας. Γιατί συνήθως, όχι συνήθως, πάντοτε οι πανσέλινοι σχετίζονται με αποκαλύψεις. Όταν έχουμε και το στοιχείο του Πλούτωνα, αυτή η αποκάλυψη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οπότε τα γεγονότα θα σας έρθουν με κάποιο τρόπο και ίσως φτάσετε σε ένα σημείο και να αναθεωρήσετε, έτσι, γιατί και ο Ερμής ανάδρομος που είναι κυβερνήτης σας βοηθάει γενικότερα στο να αναθεωρήσετε πράγματα. Βέβαια δεν αφορά αυτό τον τομέα του οροσκοπίου σας επειδή είναι στον υδροχό. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή βρίσκεται στο ζώδιο του υδροχώου, που είναι ζώδιο της φιλίας και των ομάδων και των στόχων, ίσως σας οθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να δείτε τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. Από την άλλη, οι στόχοι σας και το πού θέλετε να φτάσετε έρχονται σε σύγκρουση με τη διασκέδασή σας, με το ότι δεν έχετε έτσι αυτόν τον χρόνο να περάσετε, να χαλαρώσετε, να διασκεδάσετε, να δείτε τα πράγματα πιο ανάλαφρα, να ασχοληθείτε με κάποιο χόμπι και όσοι έχετε παιδιά να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας και με θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά. Είναι δηλαδή σαν να έρχεται μια σύγκρουση, ειδικά σε όσους είναι γονείς, μεταξύ του χρόνου που θα αφιερώσουν στα παιδιά τους ή της ενέργειας γενικότερα και των στόχων τους που έχουν σαν άτομα ή σαν επιχειρηματίες ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτή η σύγκρουση θα σας εξασθενήσει σε τέτοιο επίπεδο. Χρειάζεται όμως να βάλουμε, όπως είπαμε, και στην εξίσωση και το κομμάτι των φίλων ή των ομάδων, ανάλογα τώρα ο καθένας έτσι τι έχει στη ζωή του. Σε κάποιους μπορεί να λειτουργήσουν όλα, σε κάποιους μπορεί να λειτουργήσουν μερικά. Γιατί και οι φίλοι και οι ομάδες φαίνεται με κάποιο τρόπο να. Πώς να το πω, να μην είχατε μέχρι τώρα ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει. Είναι να ανακαλύψετε πράγματα τα οποία θεωρούσατε αδιανόητα και να σας κλονίσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, εντάξει, Παρθένοι είστε, έχετε τη λογική ως εργαλείο και φυσικά είναι πιο ψυχολογική η οίκη, έτσι, που αφορούν. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι τόσο μεγάλο που θα βγει και με τη μορφή έντονου γεγονότος, όπως ας πούμε λέμε για τους κρυούς, τους ζυγούς, τους καρκίνους και τους εγώκερους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι και εσείς Παρθένοι έχετε το Δία βοηθό να εξομαλύνει κάθε κατάσταση. Είπαμε βέβαια ο Δίας δεν είναι ο Άγιος Βασίλης, ούτε λύνει όλα τα προβλήματα από μόνος του, όμως δημιουργεί κάποιες καλές συνθήκες και οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε είναι έτσι κάτι το οποίο το έχουμε όλοι ανάγκη και είναι σοφό το σύμπαν σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω και με αυτή τη συγκυρία αποδεικνύεται περισσότερο ότι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει, με τις δυσκολίες που βιώνει ο καθένας σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, να έχουμε έτσι και μια βοήθεια να μας κάνει να αντέξουμε περισσότερο. Λοιπόν, αυτά για τους Παρθένους. Πάμε να δούμε τους Ζυγούς. Να δω λιγάκι αν μου έχετε γράψει κάτι.
Ωραία. Αντέχουμε, λέει η Ελένη. Αν θες να γίνεις, Ελένη, αστρολόγος, είπαμε, 5 Φεβρουαρίου ξεκινάει το τμήμα. Μπορείς να καλέσεις τη γραμματεία για να το παρακολουθήσεις. Και εσύ, όποιος άλλος έχει σκοπό για εγγραφή, μετά τις 5, δεν κάνουμε εγγραφές με έναν άδρομο, να το έχετε υπόψη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους ζυγούς. Η ζυγή τώρα. Η ζυγή μοιάζεται λιγάκι με τους κρυούς, έτσι, δηλαδή τα θέματα της πανσελίνου είναι παρόμοιας φύσης, απλώς είναι από την ανάποδη πλευρά. Η ζυγή φαίνεται να έχετε έτσι μια κρίση σε θέματα καριέρας και σε θέματα κοινωνικής εικόνας. Σαν να λέμε ότι σας τρέχουν τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να... ίσως να μην είδατε έτσι κάποια πράγματα σε σχέση με τις επιλογές που έχετε κάνει επαγγελματικά, ίσως σε επίπεδο κοινωνικής εικόνας να μην περιμένετε κάποια αποκάλυψη που μπορεί να σας την κλονίσει. Σίγουρα αυτό για όσους έχουν και πράγματα να κρύψουν, έτσι, γιατί αν δεν έχετε κάτι να κρύψετε, αυτό δεν θα βγει με αυτή τη μορφή. Επίσης αφορά οικογενειακά ζητήματα, μπορεί να προκύψει κάποια κρίση σε σχέση με την οικογένεια και αυτό να έχει άμεσο αντίκτυπο μάλλον να προκύψουν κάποια θέματα στην καριέρα σας και αυτό να έχει άμεση επίπτωση στην οικογένειά σας. Είτε σε σχέση με κάποιο γονέα, είτε σε σχέση με την οικογένεια που έχετε δημιουργήσει εσείς. Από εκεί και πέρα, φαίνεται σαν να υπάρχει μία σύγκρουση σε σχέση με αυτούς τους δύο τομείς και οτιδήποτε έρθει και σας κλονίσει μέσω αποκαλύψεων ή μέσω κρίσεων στο ένα από τα δύο, θα επηρεάσει αυτόματα και το άλλο. Εδώ βέβαια πιο πολύ τονίζονται τα θέματα καριέρας, ωστόσο δεν μπορούν να αφήσει να επηρεάσει και την οικογένειά σας. Επίσης, λέμε οικογένεια, αλλά μέσα σε αυτή την βεντάλια, ας πούμε, γεγονότων, μπορεί να είναι και θέματα που έχουν να κάνουν με κάποιο ακίνητο, είτε γενικότερα με την ψυχική σας ηρεμία. Οπότε, δείτε λιγάκι, οι ισορροπίες είναι ευαίσθητες και η ζυγή, μάλιστα, που έχετε γεννηθεί, να σας πω λιγάκι και τις ημερομηνίες, η ζυγή που έχετε γεννηθεί 19, 20, 21 και 22 Οκτωβρίου, είστε εκείνοι που είστε και άμεσα βαλόμενοι λόγω του Πλούτωνα, οπότε μπορεί να σας κάνει ακόμα πιο έντονο την όλη δυσκολία που έχετε μέχρι τώρα. Σίγουρα σε επαγγελματικό επίπεδο η ζυγή αυτών των ημερομηνιών είστε αρκετά δύσκολα, ίσως βιώνετε ένα διάστημα έτσι του απόλυτου μηδέν, το ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ, ας πούμε, αλλά να θυμίσουμε ότι αυτό γίνεται συνήθως και πριν την αυγή, έτσι, που λένε το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Περνάτε αυτή τη φάση, να ξέρετε όμως ότι δεν θα είναι για πολύ ακόμη έτσι, θα περάσει ο Πλούτωνας από τις μοίρες σας και σιγά σιγά θα δείτε και εσείς το δικό σας, τη δική σας ανατολή, και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολη η συγκυρία αυτή και η πανσέλινος έτσι θα έρθει να σας την κάνει πιο έντονη. Είναι όμως, οδεύουμε προς το τέλος, αυτό θα σκέφτεστε. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στην πορεία. Πάμε να δούμε τους σκορπιούς. Είδα και κάποιος με ρώτησε πριν για τους σκορπιούς εντωμεταξύ. Λοιπόν, για να δω τι μου γράψατε. Λέει η Μαρία, πες μας τι θα γίνει με τα ερωτικά του σκορπιού. Θέλετε και ερωτικά οι σκορπιοί. Δεν σας φτάνουν τα προβλήματά σας πραγματικά. Όχι, εντάξει. Η πανσέλινος δεν έχει να κάνει με τα ερωτικά ζητήματα για τους σκορπιούς, να είμαστε ξεκάθαροι προς αυτό. Αλλά μιας και τίθεται η ερώτηση, οι περισσότεροι σκορπιοί βιώνετε ανατροπές στο συναισθηματικό τομέα, δεδομένου του ουρανού που βρίσκεται στον Ταύρο. Οπότε το τοπίο είναι λιγάκι, έχει διακυμάνσεις σε εσάς. Αυτό όμως βέβαια έχει να κάνει και με το προσωπικό σας οροσκόπιο, οπότε δεν μπορούμε να το απαντήσουμε πλήρως. Σε κάθε περίπτωση όμως ήδη έχετε δει τις επιρροές του ουρανού, ήδη το κλίμα δεν είναι σταθερό και φυσικά αν δεν έχετε δει κάποιο απρόοπτο, ας πούμε, ίσως και να το δείτε το επόμενο διάστημα. Έχει να κάνει όμως πολύ με τις ημερομηνίες, έχει να κάνει με το πότε γεννηθήκατε, ποια χρονιά, όλο το οροσκόπιο, άρα δεν μπορούμε να πούμε έτσι ασφαλώς κάτι. Εδώ πέρα λέμε τις γενικές τάσεις και το πώς επηρεάζεται το κάθε οροσκόπιο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Λοιπόν, τώρα, εν προκειμένου, η πανσέλινος που θα γίνει στις 18 σας επηρεάζει ένα τομέα του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με
με τις σπουδές σας, αν έχετε, με τις επαφές σας με το εξωτερικό, με ενδεχομένως θέματα φιλοσοφίας ή θρησκείας. Είναι ένας τομέας πιο έτσι, εσωτερικός, δηλαδή δεν φαίνονται απαραίτητα τα φαινόμενα εκεί πέρα, όμως τα νιώθετε. Και έρχονται αποκαλύψεις σε σχέση με αυτά ή κρίσεις, δηλαδή είτε έχετε επιλέξει ένα πεδίο σπουδών το οποίο δεν σας καλύπτει και με αυτή την πανσέλινο συνειδητοποιείτε πόσο σφιχτείτε και θέλετε να το εγκαταλείψετε. Είτε έχετε κάποια επαφή με το εξωτερικό που μπορεί να σας έρθουν ας πούμε γεγονότα που δεν τα περιμένατε σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά ή σε σχέση με κάποια συνεργασία που μπορεί να έχετε με το εξωτερικό. Σε άλλους μπορεί να είναι τελείως νοητικό το θέμα, τελείως φιλοσοφικό, να έρθουν σε μια κρίση με τα πιστεύω τους, με όσα πιστεύουν μέχρι τώρα και να κλονιστούν. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι και άμεσα επηρεαζόμενο το κομμάτι που έχει να κάνει με τα αδέλφια σας, με τις κοντινές μετακινήσεις, ενδεχομένως με πράγματα που θα πείτε. Οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή και βέβαια να πούμε ότι από τις 19 και για 1,5 χρόνο θα είναι η δεσμή της Σελήνης στο δικό σας άξονα, στον άξονα Ταύρου Σκορπιού. Κάτι το οποίο θα φέρει καρμικής φύσης γεγονότα και γενικότερα θα είναι λίγο βαρύ το κλίμα για εσάς και μάλιστα τώρα μέσα στον Γενάρη, ιδίως σε όσους έχουν γεννηθεί τις τελευταίες μέρες του ζωδίου. Οπότε, εντάξει, έχετε άλλα πράγματα τώρα εσείς που σας ανακατεύουν. Η Πανσέλινος θεωρώ ότι είναι το λιγότερο στην προκειμένη περίπτωση, όμως το φόντο της θα είναι αυτό, δηλαδή θα είναι θέματα σπουδών, θέματα που αφορούν το εξωτερικό, θέματα φιλοσοφίας, ενδεχομένως θέματα με συγγενείς εξεχιστίας, είναι θέματα με τον νόμο, τη δικαιοσύνη γενικότερα ή τη διδασκαλία, αν αυτό αφορά ας πούμε, το επάγγελμά σας ή σχετίζεστε με κάποιο τρόπο με αυτούς τους χώρους ή τη θρησκεία. Οπότε, ναι, η Σκορπιή, εντάξει, ναι μεν σας επηρεάζει όπως όλους, με διαφορετικό τρόπο βέβαια τον καθένα, ωστόσο δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έτσι είναι τόσο δύσκολο για εσάς σε σχέση με άλλα και άλλα που έχετε περάσει ή περνάτε αυτό το διάστημα λόγω του Κρόνου και του Ουρανού. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Λοιπόν, τοξότες τώρα. Άλλοι από εκεί που λένε ουφ, για την αλλαγή των δεσμών που ήταν πάνω τους μέχρι τώρα, σε αυτό αναφέρομαι. Λοιπόν, οι τοξότες τώρα. Οι τοξότες φαίνεται ότι έχετε θέματα οικονομικής φύσεως με αυτή την πανσέλινη που θα σας φέρουν σε κρίση. Έχει να κάνει όμως με χρήματα τα οποία τα διαχειρίζεστε μαζί με άλλους. Έχει να κάνει με ενδεχομένως δάνεια, εφορία ή γενικότερα κοινά αποκτήματα, κοινά οικονομικά που έχετε είτε με το σύντροφο είτε με άλλα μέλη της οικογένειας ή μη. Για τα οποία θα έρθετε μπροστά σε αποκαλύψεις ή ενδεχομένως να μάθετε πράγματα τα οποία να σας φαίνουν σε κρίση και ενώ θεωρούσατε ας πούμε ότι με κάποιο τρόπο είναι τακτοποιημένα να μην είναι. Επειδή είναι ένας άξονας αξιών, θα σας δημιουργήσει λιγάκι το αίσθημα του από πού βασίζομαι, το από πού αντλώ ασφάλεια, γιατί δυστυχώς για πολλούς από εμάς η ασφάλεια ταυτίζεται με την ηλική ασφάλεια. Κάτι το οποίο όμως και οι άξονες των δεσμών της Σελήνης τώρα εδώ έρχονται να πούν το αντίθετο. Έρχονται να πούν δηλαδή ότι, ότι με κάποιο τρόπο προφανώς και χρειαζόμαστε υλικά αγαθά, προφανώς και έχουμε μέρημνα γι' αυτά, ωστόσο δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό βέβαια θα είναι λίγο πιο έντονο με τον ανάποδο άξονα, με τον άξονα βόρειο στο Σκορπιό, νότιο στον Ταύρο για όσους γνωρίζετε. Όμως και τώρα δεν πάβει να είναι ένα θέμα αξιών, έτσι, γιατί όπως έχουμε πει και όλες και όπως έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι στα live, θα κληθούμε ως ανθρωπότητα να εξετάσουμε τα οικονομικά μας, θα έρθουμε σε κρίση σε σχέση με αυτά. Το ζητούμενο όμως δεν είναι να μείνουμε στην κρίση, το ζητούμενο είναι να δούμε τι θα κάνουμε και να δούμε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πέρα από αυτό, να μην εξαρτάται όλη μας η ύπαρξη από το τι έχουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως για τους τοξότες θα αφορά πράγματα τα οποία έχουν μαζί με άλλους, όχι τόσο δικά τους οικονομικά όσο κοινά χρήματα. Βέβαια μπορεί να ανατρέξετε στα προσωπικά σας οικονομικά για να καλύψετε κάποιο κοινό ενδεχομένως εκεί, αν προκύψει ας πούμε απώλεια τέτοιας φύσεως, ή να κλονιστείτε σε σχέση με το κατά πόσο τα χρήματα τα οποία εσείς έχετε από την εργασία σας φτάνουν ή δεν φτάνουν ή ας πούμε
χρειάζεται να αξιοποιήσετε αποχρήματα τα οποία είναι έτοιμα με κάποιο τρόπο, τα οποία όμως δεν είναι απολύτως στη δική σας διαχείριση. Τώρα αν πρόκειται για δάνεια ή αν πρόκειται για θέματα με την εφορία, εκεί ίσως έρθετε σε κρίση και σε σύγκρουση, γιατί να σας έρθουν δηλαδή έτοιμα πράγματα ή να σας έρθουν ειδοποιήσεις ή κάτι το οποίο δεν περιμένατε και αυτό να σας κλονίσει. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για τους τοξότες. Μπορώ να πω ότι οι τοξότες είναι σε καλά επίπεδα γενικότερα τώρα με τη μετακίνηση των δεσμών και φυσικά με το δύο τους εχθείς. Απλώς προσοχή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στο ξεχύλωμα που έχετε την τάση να κάνετε οι τοξότες. Από την υπερβολική αισιοδοξία δηλαδή στα πράγματα και από το πόσο αυτοπεποίθηση νιώθετε ειδικά τώρα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει, τα οικονομικά θα σας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα, έτσι, δεδομένου ότι οι δεσμοί της Σελήνης θα περάσουν εκεί, δεν θα σταματήσουν να σας απασχολούν τα οικονομικά σας. Όμως δεν είναι και το ίδιο με το ότι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, που είχατε τον Κρόνο. Με άλλη ψυχολογία, ας πούμε, θα τα δείτε τα πράγματα και σίγουρα πιο αισιόδοξη. Πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς. Λοιπόν, οι εγώκεροι τώρα. Οι εγώκεροι κι αν είστε πρώτον πυλών με την Πανσέλινο. Να πούμε αρχικά τις ημερομηνίες που επηρεάζεστε άμεσα και δυστυχώς όχι με εύκολο τρόπο. Είστε οι εγώκεροι που έχετε γεννηθεί 16, 17 και 18 Ιανουαρίου. Είπαμε είστε πρωταγωνιστές γιατί ούτως ή άλλως ο Πλούτωνας είναι κοντά σας. Και τώρα με την Πανσέλινο αυτό έρχεται να τονιστεί λιγάκι παραπάνω. Οπότε το ζουμί της Πανσελίνου είναι οι σχέσεις. Οι σχέσεις με το σημαντικό άλλο, η σχέση με το συνεργάτη, πελάτες, η σχέση γενικότερα με τον όποιον βρίσκεται απέναντί μου. Κυρίως θα έλεγα ότι είναι πιο προσωπική η Πανσέλινος αυτή. Τονίζει τα προσωπικά σας, τονίζει το ότι ίσως να μην έχετε αντιληφθεί τις ανάγκες σας, τις συναισθηματικές και να έρχεστε σε μία σύγκρουση με τον εαυτό σας και με το πώς θα θέλατε να είστε, με το πρέπει σας, με το πώς φαίνομαι προς τα έξω και το πώς αυτό ίσως να μην συμβαδίζει με τις ανάγκες μου. Οπότε κάποια στιγμή όταν παραμελούνται οι ανάγκες έτσι σε μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να έρθουν με τη μορφή κρίσεων, με την μορφή πολύ επιτακτικής ανάγκης που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ή αντίστοιχα, αν αυτή την ανάγκη την έχω κρύψει, την έχω θάψει ή δεν αφήνω τους γύρω μου να τη δούνε, ίσως παρουσιαστεί ξαφνικά και μου δημιουργήσει πρόβλημα με την εικόνα μου. Το ζητούμενο εδώ τώρα δεν είναι να σταθούμε στο πρόβλημα, το ζητούμενο είναι να δούμε γιατί μια ανάγκη να πρέπει να κρυφτεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπηρετήσει τόσο καλά την κοινωνική εικόνα. Αυτό είναι το ζητούμενο για τους εγώκερους με την παρούσα Πανσέλινο. Και φυσικά όσοι από εσάς είστε σε σχέση, ίσως να βρεθείτε μπροστά σε μια αποκάλυψη σε σχέση με το τέρι σας ή σε σχέση με πράγματα που να μην είχατε αντιληφθεί στο μεταξύ σας και τώρα, ας πούμε, αυτό να δημιουργήσει μια κρίση. Σε κάθε περίπτωση όμως, να θυμίσουμε ότι οι εγώκεροι χρειάζεται να κάνετε λιγάκι πίσω στα πρέπει σας, να μην τα υπηρετείτε με τόσο έτσι, απόλυτο τρόπο, καθώς αυτό μετά θα γυρίσει boomerang. Και επίσης μια άλλη πλευρά αυτής της Πανσελίνου είναι ότι κάπως αναρωτιέστε ή θα αναρωτηθείτε και αυτό θα σας δημιουργήσει έτσι, ταραχή το που βρίσκεστε εσείς σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας. Κατά πόσο, ας πούμε, υπηρετείτε και τις δικές σας ανάγκες ή κατά πόσο έχετε υπηρετήσει τις δικές του για χάρη του περίγυρου. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσετε. Είναι ευρεία η γκάμα. Τώρα εμείς απλώς λέμε κάποια ενδεχόμενα αυτής της Πανσελίνου. Ο καθένας τώρα και ανάλογα με το οροσκόπιό του θα καταλάβει προς τα που κλείνει όλο αυτό. Το ζητούμενο του Πανσελίνου δεν είναι να μας δημιουργήσουν πρόβλημα, όπως γενικότερα και κάθε δύσκολο πλανήτη ή δύσκολης διέλευσης. Το ζητούμενο είναι να μας βοηθήσουν να δούμε πράγματα που μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να δούμε διαφορετικά. Και αν αυτό χρειάζεται κάποιες φορές να έρθει μέσω κρίσεων, καλώς να έρθει μέσω κρίσεων, γιατί διαφορετικά δεν θα το καταλαβαίναμε.
Οπότε κρατήστε τα αυτά οι εγώκυροι. Δεν ξέρω αν έχω πει καρκίνους μέχρι στιγμής. Μπορεί να σας είπα καρκίνους κάποια στιγμή τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά ναι, για τους εγώκυρους μιλάμε, έξω και το σηματάκι. Τη γλίτωσα μάλλον, λέει η Βίκη. Ναι. Τα έχουμε πει, Βίκη, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε υδροχόους. Οι υδροχόοι και εσείς λιγάκι έτσι σαν τους λέοντες. Έχετε παρόμοιες φύσεως ζητήματα, με τη διαφορά ότι στους υδροχόους είναι ξεκάθαρα θέματα που αφορούν την υγεία σας και θέματα που αφορούν την καθημερινότητά σας. Η Πανσέλινος έρχεται να τονίσει το πόσο έχετε εξασθενήσει σε επίπεδο υγείας, σε επίπεδο αντοχών, σε επίπεδο ευεξίας και φυσικά μπορεί να, με κάποιο τρόπο, ας πούμε, όλο αυτό να προέρχεται και από κάποια συναισθηματικά συστήματα τα οποία έχετε ατακτοποιητά. Αυτό δηλαδή, εκεί δηλαδή φωτίζει η Πανσέλινος σε θέματα φόβων και βαθύτερων εσωτερικών θεμάτων που μπορεί να έχετε, τα οποία είτε τα έχετε καταπιέσει, είτε δεν τα έχετε, τους έχετε δώσει την πρέπουσα σημασία, και αυτό τώρα μπορεί να έρχεται να σας επιτίθεται με κάποιο τρόπο σε πρακτικό επίπεδο, στο καθημερινό επίπεδο, να μην μπορείτε να βγάλετε τη μέρα, ας πούμε, ή να μην, ειδικά αν επηρεάζεστε από Κρόνο και Ουρανό φυσικά, να μην μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε καθημερινές υποχρεώσεις ή οι καθημερινές υποχρεώσεις, ενώ φαινομενικά δεν είναι κάτι τρομερό, να σας δημιουργούν τέτοια κρίση που να σας ξυπνάνε και θέματα βαθύτερα που έχετε και ίσως το περιβάλλον σας να απορούν ότι γιατί, ας πούμε, κάτι τόσο απλό να σας δημιουργεί τόσο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, οι υδροχόοι χρειάζεται να προσέξετε τον εαυτό σας, να δώσετε προτεραιότητα στο να είστε καλά και παράλληλα όσο μπορείτε και αν μπορείτε να δώσετε και την πρέπουσα σημασία στο βαθύτερο ψυχισμό σας, στο πώς είστε ψυχικά και φυσικά να αποφύγετε και να δράσετε και εσείς έτσι παρασκηνιακά, γιατί αν θυμάστε και στις γενικές προβλέψεις που γράφουμε στο Astro Team, η υδροχόη το τελευταίο διάστημα έχει λειτουργήσει πολύ παρασκηνιακά και ίσως αυτό με κάποιο τρόπο σας έχει φθείρει το να δείχνετε κάτι άλλο προς τα έξω και κάτι άλλο να ισχύει ή να προσπαθήσετε να συγκεράσετε παράλληλες καταστάσεις που αν ήταν στην επιφάνεια και τα δύο ήταν τελείως αντιφατικά. Σε προσωπικό επίπεδο δεν μπορούμε να πούμε ότι σας επηρεάζει η συγκεκριμένη Πανσέλινος, ωστόσο χρειάζεται λιγάκι να βρείτε τις ισορροπίες σας και επειδή είστε και άτομα τα οποία όσο δεν συμβατικά και να δείχνετε έχετε έντονο το πρέπει, γιατί συγκυβερνήτη σας είναι και ο Κρόνος παραδοσιακά μάλλον, χρειάζεται και εσείς να δείτε έτσι μαζί με τους εγώκυρους το κατά πόσο τα πρέπει σας έχουν στραγγαλίσει με κάποιο τρόπο και δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε πιο συναισθηματικά και πιο αυθόρμητα. Και επειδή εδώ τονίζονται και οι διεκπεραιωτικές διαδικασίες που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας, κατά πόσο όλο αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με την ψυχική σας υγεία και αν αξίζει τελικά να τη θυσιάζετε, γιατί έτσι πρέπει, ας πούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο της Πανσελίνου και εντάξει, τα τυπικά αυτά που λέμε συνήθως και προτείνουμε είναι να προσέξετε τη σωματική σας υγεία, να δώσετε προτεραιότητα στον ύπνο σας, στη διατροφή σας και αν γίνεται να ασχοληθείτε έτσι και με πράγματα τα οποία μπορούν να σας αποφορτίζουν και τα οποία μπορούν να είναι και καλλιτεχνικής φύσεως. Οπότε, ναι. Εντάξει, και πάλι δεν είναι τόσο έντονο για τους υδροχόους, απλώς είναι η συγκυρία τέτοια τώρα με τον Κρόνο και τον Ουρανό, που ίσως αυτό σας το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Και πάμε να δούμε και τους ηχθείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους ηχθείς. Οι ηχθείς τώρα. Οι ηχθείς έχει να κάνει έτσι με πιο ανάλαφρα ζητήματα, θα μπορούσα να πω. Παρ' όλα αυτά θα προκαλέσουν και αυτή τη δική τους κρίση με κάποιο τρόπο. Κυρίως φαίνεται να έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν τη διασκέδασή σας, τα παιδιά σας ή κάποια φλερτ ενδεχομένως. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο, αν μας ακούνε οι ηχθείς οι οποίοι δεν είναι σε σχέση έτσι και έχουν
θαυμαστές και θαυμάστριες. Ίσως γίνει μια εκαθάριση σε αυτούς τους τομείς με την Πανσέλινο. Ίσως ξεκαθαρίσει το τοπίο του ποιο άτομο ίσως τελικά αξίζει και ταιριάζει με τις ανάγκες σας για να προχωρήσετε σε κάτι περαιτέρω. Διαφορετικά όλα τα υπόλοιπα τα τριγύρω χρειάζεται να εκλείψουν. Παράλληλα όμως, η ηχθής φαίνεται να έρχεστε και σε σύγκρουση ίσως για αυτά τα θέματα με φίλους σας ή να έρχεται και σε ρήξη. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Πανσέλινο σαν να σας φωτίζει λιγάκι το πώς χρειάζεται να αμφισβητήσετε το πώς διασκεδάζετε μέχρι τώρα, το κατά πόσο αυτό είναι ωφέλιμο για εσάς, το κατά πόσο σας βοηθάει να αποφορτιστείτε πράγματι. Και αν αυτό γίνεται με κάποιο τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες σας. Εδώ ίσως λειτουργήσει λιγάκι έντονα το δίπολο του ότι οι φίλοι, ας πούμε, και οι ομάδες είναι το πρέπει, είναι εντός εισαγωγικών πάντοτε η φωνή της λογικής, και από την άλλη το συνέστημα να είναι έντονο στο ότι θα μπλέξω τα πράγματα, θα μπλέξω τα προσωπικά μου, όπως μόνο εχθείς ξέρετε να κάνετε, και αυτό, ας πούμε, να λειτουργεί σαν ένα δίπολο που σας εξασθενεί. Δηλαδή, από τη μία σας να θέλετε να κάνετε κάποιες προσωπικές επιλογές που οι φίλοι σας ίσως να μην συμφωνούν με αυτές και αυτό να δημιουργήσει κρίσεις, ή από την άλλη θέματα που έχουν να κάνουν με τους φίλους σας, να φαίνεται να σας δυσκολεύουν στο να εστιάσετε στην προσωπική σας ζωή και στην προσωπική σας διασκέδαση. Είτε δηλαδή κάποιος φίλος μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά σας και αυτό να σας στερήσει τη διασκέδασή σας ή να σας αφήσει λιγότερο χρόνο στο να απολαύσετε κάποιο χόμπι ή τον ελεύθερο χρόνο σας. Και αν έχετε παιδιά, εδώ φαίνεται ότι ίσως προκύψει κάποιο θέμα με αυτά, με την έννοια του ότι έχουν κάποιες ανάγκες τις οποίες μπορεί να μην τις είχατε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα και αυτή η Πανσέλινος έρχεται να σας τις τονίσει και να σας τις υπενθυμίσει. Σε κάθε περίπτωση, η χθής δεν μπορείτε να είστε παραπονεμένοι με το Δία μαζί σας, οπότε και γενικότερα δεν είναι κάτι 38, ας πούμε, που θα φέρει συγκεκριμένη Πανσέλινος σε εσάς. Ούτως ή άλλως αποφορτίζεστε και με την μετακίνηση των δεσμών της Σελήνης, που ήταν σαν ένα άξονα στους διδύμους τοξότες που σας επηρέαζε άμεσα, και κυρίως στο κομμάτι της οικογένειας και της καριέρας, και τώρα θα μετακινηθεί, οπότε κάπως θα ελαφρύνει το κλίμα για εσάς ακόμα περισσότερο. Φυσικά όσοι δέχεστε επιρροές του Ποσειδώνα, εννοείται κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και δεν ισχύουν όσα είπαμε για τους άλλους ηχθείς, εσείς είστε μια άλλη κατηγορία μόνοι σας. Νομίζω είστε εσείς που είστε γεννημένοι, μισό λεπτάκι να δω τις ημερομηνίες να σας πω. Ναι, 11 και 12 Μαρτίου. Εσείς χρειάζεται να είστε σε επιφυλακή, δεν είστε σαν τους άλλους. Οπότε να έχετε το νου σας γενικότερα, γιατί δεν έχετε και πολύ καθαρό μυαλό. Χειρουργία κάνουμε με Πανσέλινο. Όχι, είναι από τα απαγορευτικά. Είναι από τα απαγορευτικά. Αν μπορείτε να το αλλάξετε, καλό θα ήταν να το αλλάξετε, έτσι, γιατί ανεβαίνουν τα υγρά του σώματος και δεν είναι μια καλή συνθήκη για χειρουργείο. Τώρα, όπως έχουμε πει, πολλές φορές δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν είναι στο χέρι σας, καλό θα είναι να μην το προγραμματίσετε πάνω στην Πανσέλινο, να περιμένετε να περάσει. Οπότε, πριν να ανακεφαλαιώσουμε, να πούμε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές, μάλλον θα ξεκινήσουν οι εγγραφές για το νέο τμήμα των σπουδαστών στο τμήμα Σύριος, στις 5 Φεβρουαρίου, είναι το πρώτο μάθημα τότε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της εναλλακτικής παιδείας και να κλείσετε θέση ώστε να το παρακολουθήσετε. Και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε εγγραφή, αυτό θα γίνει μετά τις 5 Φεβρουαρίου, δηλαδή μετά το πέρας του ανάδρομου Ερμή. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας και προχωρήστε, ειδικά εσείς που έχετε και την Πανσέλινο τώρα στον άξονα των σπουδών, που είναι νομίζω οι Ταύροι και οι Σκορπιοί. Ναι, οι Ταύροι και οι Σκορπιοί κυρίως, αλλά όλους αφορά αυτό το θέμα. Να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια δύσκολη Πανσέλινος αυτή που έρχεται, ότι θα φέρει αποκαλύψεις, θα φέρει κρίσεις, θα φέρει γενικότερα ένα ταρακούνημα, το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Θα έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο, θα έχει έντονα το δίπολο το πρέπει με το τι θέλω, το πώς πρέπει να είμαι κοινωνικά με τις συναισθηματικές μου και γενικότερα με τις ανάγκες μου.
Και αυτό ειδικά τα ζώδια του παρομετικού σταυρού, δηλαδή κρυού, υγού, καρκίνου, εγώκυρου, θα σα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση όμω, και εν μέσω ανάδρομου Ερμή και όλων αυτών των δύσκολων συγκυριών που περνάμε, δεν πάβει να είναι κάτι που χρειάζεται να το βιώσουμε. Και εμείς από την πλευρά της αστρολογίας το ξέρουμε, το επικοινωνούμε, παίρνουμε τα μέτρα μας και κάνουμε υπομονή και τη δουλειά που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές από εμάς. Από όλη την ομάδα του Astro Team και της εναλλακτικής παιδείας σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, με ψυχραιμία, με ηρεμία, όσο το δυνατόν γίνεται. Και από εκεί και πέρα εμείς δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε με τον ανάδρομο, να μην ξεχνάτε τι είπαμε στο προηγούμενο live, αν όχι να πάτε να το δείτε, να ξέρετε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε σε περίοδους ανάδρομου Ερμή. Και από εκεί και πέρα να προσέχετε. Καλό σας βράδυ!